ένα πλήρες πρόγραμμα, επαρκώς εκοστολογημένο, και έχουμε παρουσιάσει και τις κόκκινες γραμμές μας. Την 20η δηλαδή, Φεβρουαρίου από τότε λέτε. Και μετά, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και σχέδια τα οποία πώς μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, πώς μπορεί καλύτερα να οργανωθεί το κράτος, με ποιο τρόπο. Και πριν 10 μέρες, σε όλα τα δελτία ειδήσεων ή στις τηλεοπτικές εκπομπές, γινόταν συζήτηση αν αυτό είναι 6 δισεκατομμύρια, αν αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι υπάρχει ως αυτή τη στιγμή μια αιμονή σε ορισμένα πράγματα που, αν θέλετε να τα βάλω εγώ ιεραρχικά, έχουν να κάνουν με τους μισθούς και τις συντάξεις, με κεντρικό ζήτημα το είναι ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό. Στην ουσία πηγαίνει και στις κύριες σε ένα δεύτερο χρόνο. Μπορεί να οδηγηθούν μειώσεις. Ναι, θα πω όχι κύριων και επικουρικών συντάξεων. Το δεύτερο αφορά τα εργασιακά, δηλαδή το γεγονός ότι δεν θέλουν να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από τη μια μεριά και να υπάρχουν ομαδικές απολύσεις και να μην αλλάξει σήμερα το εργασιακό πλαίσιο. Το τρίτο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις όπως τις αντιλαμβάνονται. Εμείς αντιπαρερχόμαστε αυτό ή εμείς μιλάμε ότι χρειάζεται αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων οργανισμών και υπάρχουν δυνατότητες σε ορισμένες από αυτές να γίνουν διεθνείς συνέργειες με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πάνε σε 4-5 ζητήματα, τα ξέρει ο κόσμος, τα οποία ήταν και πριν, είναι και τώρα. Εμείς τώρα δουλεύουμε προς την προσπάθεια επίτευξης μιας καλής για την Ελλάδα συμφωνίας. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει καλή συμφωνία, υπάρχει κακή συμφωνία, υπάρχει και η μη συμφωνία. Προφανώς. Εμείς δουλεύουμε λοιπόν προς την επιτεύξη μιας καλής συμφωνίας. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο μιας καλής συμφωνίας? Ότι δεν θα έρθουμε παραπέρα λιτότητα, γιατί είναι υφεσιακό μέτρο και δεν θα βοηθήσει την οικονομία. Κανείς δεν θέλει λιτότητα. Αυτή είναι. Ωραία, μου αρέσει που συμφωνούμε. Βέβαια, ο κ. Δραγασάκης χθες στην Αυγή έχει κάνει μια επισήμανση ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση επί Μακρόν, διότι από μόνη της δημιουργεί ύφεση αυτή η κατάσταση και θα οδηγήσει την κυβέρνηση, αν συνεχιστεί, στο να πάρει μέτρα που τώρα δεν θέλει να τα πάρει. Δεν θέλει. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα εγώ ότι αυτά είναι απλά οικονομικά. Τι εννοώ απλά οικονομικά? Αυτό νοήτε, όταν σε μια χώρα υπάρχει ένα ΑΕΠ το οποίο φτάνει στα 180 δισεκατομμύρια και από το οποίο αφαιρείς, γιατί δεν αναδιαφρώνει το χρέος σου, μία 400 εκατομμύρια με 187 εκατομμύρια κτλ. Αυτό στην ουσία αφαιρείται και μάλιστα και για διατισμοκλέψεως από το ΑΕΠ. Δεν θέλουμε αυτό εμείς. Εμείς θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε το χρέος μας. Και σε αυτό θα συντείνει η συμφωνία. Άλλωστε η συμφωνία, που πάμε να κάνουμε είναι να υπάρξει μια ρευστότητα στην αγορά, αφού την αφαιρείς με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που βάζει ο Γιάννης. Ο Δραγασάκης εννοώ. Και το δεύτερο ζήτημα, ότι σήμερα είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία πληρώνει δόσεις στους χρέους της χωρίς να το αναδιαρθρώνει. Nice. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με συμφωνία με τους εταίρους, είτε ή με τους θεσμούς, ας το ονομάζουμε έτσι, είτε με δανεισμό από τις... Δανεισμός είναι και τις δύο περιπτώσεις. Ναι. Είτε με δανεισμό από τις αγορές. Με αυτόν τον τρόπο. Άρα με αυτή τη λογική. Να πάρετε μέτρα που δεν θέλετε. Γιατί εμείς ακούμε από προχθές ότι μπαίνουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Και τα εργασιακά μπορεί να πάνε πίσω. Και ένας φόρος μπορεί να μπει στα πολυτελή ξενοδοχεία. Και στο ασφαλιστικό μπορεί να δείτε τις υψηλές επικουρικές. Αυτά είναι καινούργια στοιχεία. Mm. Είστε έτοιμοι να πάρετε μέτρα που δεν θέλετε? Κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε σε μια προσπάθεια να κάνουμε συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία εμείς λέμε ότι κεντρικό ζήτημα είναι αυτά που σας είπα προηγούμενα. Τώρα, άρα μην είμαστε προθύστεροι να εξετάσουμε ορισμένες περιπτώσεις πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, και έτσι όπως το λέω δεν είναι και καλό, με την έννοια ότι αφήνεται μια γενικότερη, ας πούμε, θα είναι δικιά μου, θα είναι δικιά μου. Βεβαίως, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού ή των δομικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται το κράτος, όπου πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, Εμείς μπορούμε να δούμε ορισμένα ζητήματα. Μάλιστα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο κάθε πολιτική δύναμη να τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα στις δικές μας κόκκινες γραμμές. Γιατί δεν φτάνει να λέμε πάμε σε μια συμφωνία. Μια συμφωνία όμως μπορεί να είναι, σας είπα, και καλή, μπορεί να είναι και μια κακή. Ως τώρα είχαμε κακές συμφωνίες. Προσέξτε, κύριε Βίτσα, θα το συζητήσουμε επί του πολιτικού, γιατί προκάλεσε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στη Βουλή. Τοποθετείτε τη διαφωνία στην πολιτική σας περίπου ως εθνική προδοσία, δηλαδή ότι αυτός ο οποίος διαφωνεί με την πολιτική σας είναι ενεργούμενο των ξένων κτλ. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο και ως άποψη γενικότερα.
γιατί έχει εκφραστεί και στο παρελθόν. Εγώ παρατηρώ ταύτιση απόψεων. Εσείς παρατηρείτε ταύτιση απόψεων. Ταύτιση απόψεων. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες απόψεις που είναι ταύτιση απόψεων ορισμένων δυνάμεων της αντιπολίτευσης με τις απόψεις που ακούμε στο Eurogroup ή ακούμε στις τεχνικές επιτροπές κτλ. Από τις εταιρείες. Και υπάρχει και μια γενικότερη, και ας απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης, ένα γενικότερο πέπλο, ένα γενικότερο κέλυφος, το οποίο λέει κλείστε συμφωνία γρήγορα, χωρίς όμως να μπαίνει στο ζήτημα. Στην ουσία, τι είδους συμφωνία. Βεβαίως, σήμερα στην Ελλάδα, άμα πεις ποιος θέλει να κλείσουμε συμφωνία, όλοι ναι θα πούνε. 100%. Ναι. Ποιος θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές στην ΕΕ, όλοι ναι. Αν δεν συζητήσουμε ποιες δομικές αλλαγές, συζητάμε πώς να το κάνουμε. Συζητάμε. Παίζουμε ενώ παίχτης. Στο τέλος είναι απερίεργο. Να πούμε και για τον Υπουργό Οικονομικών. Απλώς, έχετε τι θέμα για τον Υπουργό Οικονομικών από τους εταίρους. Σας ρωτώ επισήμως, διότι αν επισήμως είναι προφανές ότι έχει τεθεί. Πρώτον, επισήμως όχι. Δεύτερο, ο Γιάννης Βαρουφάκης, μια και το βάζετε με αυτή την λογική, έχει την θερμή υποστήριξή μας, γιατί κατανοούμε πέρα από όλα τα άλλα ότι μέσα στην όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μια επικοινωνιακή στοχοποίηση προσώπων. Είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Mm. Και ιδιαίτερα αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον και συγκεκριμένα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά κύριο λόγο, ας πούμε, εγώ θα σας απαντούσα ευθέως και απ' έξω και από μέσα, με τη λογική ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, εμείς συζητάμε τα πολλά δελτία ειδήσεων, έχουν πρώτο θέμα το τι γράφει η Bild, μια εφημερίδα η οποία δεν έχει και τη μεγαλύτερη αξιοπιστία, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο, σε μια κοινωνία. Δεν είπα εγώ ότι είναι μια μικρή εφημερίδα, αλλά αν θέλετε να το προσομοιάσουμε, η αντιστοίχηση σε σχέση με τον πληθυσμό δεν είναι πολύ μακριά με εφημερίδες στην Ελλάδα. Ότι και δεν μιλάω για τις κυριακάτικες, μιλάω για τις καθημερινές σας. Να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η αντιστοίχησή της με την καθημερινή, μια και το και είπα καθημερινές ή με τα νέα, δεν είναι σε σχέση με τον πληθυσμό πολύ μεγαλύτερη, αλλά στην ουσία έχει το περιεχόμενο. Γιατί εγώ μπορώ να σας πω, χωρίς να το εξομοιώνω, ότι υπάρχουν αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες αυτό τους προσδίδει ότι θα πάνε στην πολιτική και στη σοβαρή πολιτική να έχουν μια. Άρα λοιπόν για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όχι ότι δεν υπάρχουν εφημερίδες που βάζουν πολλά ζητήματα. Ελάτε κύριε Μητσοτάκη, έχουν τέτοια αυτά τα ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης ανάσκεται μια κριτική, κυρίως για τα ζητήματα της καθυστέρησης και του τρόπου χειρισμού. Επί του συγκεκριμένου δηλαδή, έχει τεθεί το θέμα. Να υπογράψουν πράγματα που δεν είχατε υπογράψει εσείς στην προηγούμενη περίοδο για να πάμε στη συμφωνία. Και αν όχι, τι κάνουμε. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη της συμφωνίας έχει τεράστιο κόστος για την πραγματική οικονομία. Χαίρομαι που επιτέλους το αναγνώρισε.